Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε, με υγεία. Δήμαρχε, θέλω να κάνω λίγο 6 ερωτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχουν κάποιες δεξαμενές κοντά στο χώρο, όπου παλιότερα υπήρχε ένα αυτόματο γέμισμα εκεί πέρα από κάποια πηγή, ούτως ώστε στην αντιπυρική περίοδο γέμιζαν για να είναι έτοιμες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Φέτος οι συγκεκριμένες δεξαμενές ξεκινήσαν να γεμίζουν τώρα. Το σύστημα αυτό δεν υπάρχει, το αυτόματο σύστημα, και ξεκίνησαν να γεμίζουν με κάποια υδροφόρα. Είδαμε προ καιρού ότι σε ένα δελτίο τύπου σας ότι η υδροφόρα του Δήμου είναι πανέτοιμη. Μαθαίνω όμως ότι φέρεται η υδροφόρα τα Τρίκαλα. Για ποιο λόγο αυτή η υδροφόρα δεν είναι του Δήμου και φέραμε από Τρίκαλα άλλη υδροφόρα? Και επίσης φτάσαμε τον Αύγουστο για να γεμίζουν τις δεξαμενές. Έκανε η μισή Ελλάδα. Αν γινόταν κάτι αυτή την περίοδο, τι θα κάνουμε? Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι σχετικά με την πλατεία στη Λαθίνα. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι μια πολύ γραφική πλατεία, πανέμορφη πλατεία του χωριού, χαλάσατε τα σκαλιά. Έλα κύριε Κατσί. Για να κάνετε μια ράμπα εκεί πέρα. Είχατε διάφορες οχλήσεις από τους συλλόγους της περιοχής εκεί, από τη Λαθίνα, όπου αυτό που κάνετε ουσιαστικά είναι εντελώς αντιαισθητικό, ενώ θα μπορούσατε να κάνετε μια απλή ράμπα για να μπει μέσα κάποιο μηχάνημα για να κόψει τα κλαδιά που επικαλεστήκατε. Ο κόσμος εκεί στην περιοχή είναι ανάστατη. Και όντως έχει χαλάσει πάρα πολύ η αισθητική της πλατείας. Σκέφτεστε να το αφήσετε έτσι, να χαλάσετε την παραδοσιακότητα της πλατείας ή να προσπαθήσετε να το διορθώσετε? Ένα τρίτο θέμα είναι ότι πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ που είχε κάθε Παρασκευή για την ορεινή πατρίδα και τα πορεία της Νεράιδας από τα Τρίκαλα μέχρι την Αγία Κυριακή διακόπηκε ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς τίποτα. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι επισκέπτες επάνω στα ορεινά είναι τις 27 μέρες, ένα μήνα, που πηγαίνει κόσμο στα πορεία επάνω. Για ποιο λόγο, για αυτή την περίοδο, δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε το ΦΕΛ για να κάνει αυτή τη διαδρομή? Είναι κρίμα να ερημώνουν τα χωριά μας μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για να πάει κάποιος επισκέπτης πάνω. Ένα άλλο θέμα που πληροφορήθηκα είναι ότι πρόσφατα γίνανε κάποιες αναλύσεις των νερών της Πιλοκαριάς στην πηγή που είναι πάνω στο βουνό. Οι αναλύσεις βγήκανε μη κανονικές. Αν το γνωρίζετε το θέμα και αν έχετε ενεργήσει, γιατί οι αναλύσεις που έχω λάβει εγώ στα χέρια μου, το νερό είναι κατάλληλο αυτή τη στιγμή προς πόση. Ένα πέμπτο θέμα που έχω είναι, υπάρχει μια ιστορική βρύση στην Πόρτα Παναγιά. Από πέρυσι τον Απρίλιο αυτή η βρύση δεν έχει νερό, έχει σταματήσει, ενώ ιδρεύεται από την ίδια πηγή που ιδρεύονται για τα σπίτια στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιπατητές στην περιοχή όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια στάση εκεί. Είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει σταματήσει ποτέ η συγκεκριμένη βρύση και παρόλες τις οχλήσεις των κατοίκων εκεί, δεν έχετε κάνει τίποτα. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι, έστω και μετά από 1,5 χρόνο. Και κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Πρόσφατα υπήρξε ένα περιστατικό πάνω στη γέφυρα στη Διαμάρα στην Ενωδία, όπου υπήρχε μια παρέα που καθόταν σε ένα τραπέζι, είχαν τον καφέ τους, και ξαφνικά
Έσπασε ένα εμβατικό ατάμο και χτύπησε μια κοπλά στο κεφάλι, διακομίσει στο νοσοκομείο, έκανε ράματα. Δόξα τω Θεώ η κοπέλα είναι καλά, ευτυχώς. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος είναι υπεύθυνος για τους πλατάνους σε δημόσιους χώρους που δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα? Είναι ο Δήμος, είναι ο Ανάδοχος? Ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να μεριμνεί όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να το διευθετεί? Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο.